Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ τη χάρη του Θεού θα μιλήσουμε για την ταπεινοφροσύνη και με μία έμφαση στην πράξη. Δηλαδή, ταπεινοφροσύνη στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέγεται ταπεινολογία. Δηλαδή, κάποιοι λένε ταπεινά λόγια για τον εαυτό τους, αλλά όμως στην πράξη δεν έχουν ταπείνωση. Έχουν μια επιφανειακή, έτσι, εξωτερική ταπείνωση που φανερώνεται με κάποια λόγια ψεύτικα όμως. Και όταν έρθει κάποιος και τους ελέγξει ή τους πει «Ναι, έτσι είναι όπως τα λες», δηλαδή «Δεν είσαι άνθρωπος της αρετής, δεν είσαι όπως θέλει ο Θεός», τότε αυτοί εξανίστανται και θυμώνουν, γιατί αυτά που λένε δεν τα εννοούν. Ας δούμε όμως και λίγα γενικότερα για την ταπείνωση, πριν πάμε και σε αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο μας παρουσιάζει ο Άγιος Παΐσιος. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει ότι είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Μακάρι είναι αυτοί οι οποίοι είναι ταπεινοί, αυτοί οι οποίοι έχουν πτωχή ιδέα για τον εαυτό τους. Αυτοί οι οποίοι, ακόμα πιο σωστά, έχουν μηδενική ιδέα. Όπως λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αυτοί είναι που γνωρίζουν αληθινά τον εαυτό τους. Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα, ότι αξίζουν κάτι δηλαδή. Δεν πιστεύουν ότι αξίζουν κάτι. Αυτή η ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας λέγεται ίηση, από το ίωμαι που θα πει νομίζω. Και ο άνθρωπος που έχει ίηση, έχει δηλαδή την ιδέα ότι είναι κάτι, ότι αξίζει κάτι, αυτός ο άνθρωπος μετά βλαστάνει από εκεί και όλες τις άλλες κακίες. Και μάλιστα τη μεγάλη κακία που λέγεται υπερηφάνεια. Γι' αυτό θα πρέπει να κοπεί αυτή η ιδέα ότι είμαστε κάτι. Αν δεν κοπεί αυτή η ιδέα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει αληθινά ταπεινός. Όταν ο άνθρωπος γίνει αληθινά ταπεινός, τότε αληθινά αναπαύεται. Γιατί λέει πάλι ο Κύριος, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε, λέγει, ανάπαυση στις ψυχές σας. Δηλαδή, αληθινά αναπαύεται είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει από τον Χριστό την ταπείνωση και την πραότητα. Δηλαδή ζει την ταπείνωση και την πραότητα του Χριστού. Όταν ο άνθρωπος δεν ζει αυτά, τα οποία είναι βέβαια θεϊκά, είναι δώρα Θεού, αλλά δίνονται σε αυτούς που τα ζητούν, που τα θέλουν και κάνουν ό,τι εξαρτάται από αυτούς, όταν ο άνθρωπος δεν ζει αυτά, δεν μπορεί να έχει ανάπαυση. Δεν μπορεί έτσι να έχει μέσα του αυτή τη γαλήνη, τη χαρά, την ησυχία, την ηρεμία που όλοι οι άνθρωποι θέλουμε. Και θα μας πούνε οι Άγιοι και πώς ο άνθρωπος μπορεί να ταπεινωθεί. Ας δούμε λοιπόν και μερικά από αυτά που μας λέγουν οι Άγιοι. Λέγει ας πούμε ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων, ο οποίος είναι μέγας πατέρας της Εκκλησίας. Στα Μεδιόλανα ήταν
επίσκοπος, το σημερινό Μιλάνο δηλαδή, όταν ακόμα η Δύση και η Ευρώπη ήταν χριστιανική, ήταν ορθόδοξη. Τώρα δυστυχώς έχει πέσει στην αίρεση και στη δαιμονολατρεία τελικά. Ο Άγιος Αμβρόσιος λοιπόν, που θυμίζω ήταν αυτός ο οποίος δεν επέτρεψε και στον αυτοκράτορα το Θεοδόσιο να εισέλθει στο ναό, γιατί, διότι είχε εμπλακεί σε ένα έγκλημα μεγάλο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, στον υπόδρομο, όπου είχαν εισέλθει οι στρατιώτες και οι δικοί του στρατιώτες και είχαν σπάξει χιλιάδες ανθρώπους και ο Άγιος Αμβρόσιος του είπε ότι δεν μπορείς να μπεις στο ναό. Τέτοιοι ήταν οι επίσκοποι τότε, με παρησία ήλεγχαν τους κοσμικούς άρχοντες και αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ τον Μέγα Θεοδόσιο να μετανοήσει και να ταπεινωθεί. Και αφού έκανε τον κανόνα του, μετά από ένα χρόνο τον δέχτηκε στην Εκκλησία ο Άγιος Αμβρόσιος. Αυτός λοιπόν λέγει για την ταπείνωση. Όσο ταπεινώνεται, λέει η ψυχή, τόσο πιο πολύ δέχεται την Θεία Χάρη. Γιατί ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, ενώ στους υπερήφανους, όπως λέγει η Αγία Γραφή, αντιτάσσεται ο Θεός. Και αντιτάσσεται, θα πει, πηγαίνει αντίθετα, πηγαίνει κόντρα. Αν, ας πούμε, σου πηγαίνει κόντρα ο Θεός, ποιος μπορεί μετά να σε βοηθήσει. Ποιος μπορεί να κάνει κάτι ώστε να ξεπεράσεις τον Θεό. Κανένας. Όλα μετά πηγαίνουν ανάποδα. Όπως λένε και κάποιοι, οι οποίοι δεν υποψιάζονται ότι έχουν υπερηφάνεια και εγωισμό, όλα, λέει, μου πηγαίνουν ανάποδα. Μα γιατί σου πηγαίνουν ανάποδα? Γιατί προφανώς έχεις υπερηφάνεια, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχουμε ανάγκη από πολύ ταπείνωση, λέει και ο Όσιος Φιλόθεος, ο Συναΐτης, εφόσον με τη χάρη του Θεού φροντίζουμε για την φύλαξη του νου. Εφόσον φροντίζουμε να έχουμε νύψη, να έχουμε γρήγορση, να φυλάμε το νου μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να καταλάβει ο χριστιανός ότι πρέπει να φυλάγει το νου του. Δηλαδή, να μην αφήνει το νου του να πηγαίνει οπουδήποτε, εδώ και εκεί. Αλλά να ευαρεστεί στο Θεό, προσέχοντας τον εαυτό του, προσέχοντας τις σκέψεις του, προσέχοντας τη φαντασία του. Αν ο άνθρωπος δεν προσέχει το νου του, δεν μπορεί να σταματήσει να αμαρτάνει, γιατί όλες οι αμαρτίες ξεκινούν από το νου. Αν ο νους του ανθρώπου πηγαίνει στα αισθητά πράγματα και προσέχει τα αισθητά πράγματα, δηλαδή αυτά που βλέπει, αυτά που ακούει, αυτά που έρχονται μέσω των αισθήσεων, τότε γίνεται δέσμιος στα αισθητά πράγματα, στις αισθήσεις. Γίνεται άνθρωπος των αισθήσεων. Και τότε προσπαθεί να ζήσει χωρίς όμως να έχει απαρησία στο Θεό, χωρίς να έχει θάρρος στο Θεό, χωρίς να έχει τίποτε ουσιαστικά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς τον Θεό να ζήσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς την ύψη, χωρίς την εγρήγορση, χωρίς την προσοχή στο νου, να σταματήσει να αμαρτάνει. Λέει λοιπόν ο Άγιος Φιλόθεος, ότι έχουμε ανάγκη από πολλή ταπείνωση, εφόσον με τη χάρη του Θεού φροντίζουμε για τη φύλαξη του νου. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν έχει ταπείνωση, δεν μπορεί να φυλάξει το νου του. Γιατί δεν μπορεί να φυλάξει το νου του? Γιατί θεωρεί ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Γιατί να φυλάξει το νου του ένας υπερήφανος? Σου λέει, καλό είμαι. Γιατί να προσέχω? Αφήνει το νου του να πηγαίνει οπουδήποτε, εδώ και εκεί. Και τότε βέβαια είναι ανοιχτός σε όλες τις δαιμονικές επίρρειες και ενέργειες. Τότε δεν μπορεί να κάνει τίποτε το καλό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι υπερήφανος, δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να φυλάξει το νου του. Όταν είναι ταπεινός όμως, λέγει ότι οφείλω να φυλάξω το νου μου. Και αυτό ακριβώς λέει ο Άγιος Φιλόθεος. Ταπείνωση
έχουμε ανάγκη, λέει, από ταπείνωση, πρώτα απέναντι στο Θεό και έπειτα απέναντι στους ανθρώπους. Με κάθε τρόπο και από παντού οφείλουμε να συντρίβουμε την καρδιά μας, μεταχειριζόμενη κάθε τι που μας ταπεινώνει. Οφείλουμε να ταπεινώνουμε την καρδιά μας, να συντρίβουμε την καρδιά μας, μεταχειριζόμενη κάθε τι το οποίο μας ταπεινώνει. Αν δεν αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε. Γιατί κατεξοχήν ο Θεός μας μαθαίνει την ταπείνωση. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Φιλόθεος, με κάθε τρόπο και από παντού οφείλουμε να συντρίβουμε την καρδιά μας, μεταχειριζόμενοι κάθε τι που μας ταπεινώνει. Έρχεται κάποιος, ας πούμε, και σε βρίζει. Έρχεται κάποιος που σε απαξιώνει, που σε αδικεί, με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι σταλμένος από το Θεό, λένε οι Άγιοι. Αυτός ο άνθρωπος, εάν, ας πούμε, τον δει σωστά, θα τον δει σαν τον γιατρό σου, σαν αυτόν ο οποίος σου τον έστειλε ο Θεός, για να σε βοηθήσει να αποβάλεις τα πάθη σου. Ένας άνθρωπος που δέχεται την αδικία, ένας άνθρωπος που αποδέχεται αυτούς οι οποίοι τον απαξιώνουν με οποιοδήποτε τρόπο, αυτός ο άνθρωπος αποκτά χάρη Θεού. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Ταπεινώνουν την ψυχή μας, λέει ο Άγιος, οι πολλές ευεργεσίες του Θεού σε μας, όταν τις μετρούμε μία-μία και τις φέρνουμε στο νου μας. Να και ένας άλλος τρόπος που ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει την ταπείνωση. Όταν θυμάται τις ευεργεσίες του Θεού. Όταν με ευγνωμοσύνη στεκόμαστε απέναντι σε κάθε τι που μας στέλνει ο Θεός. Μετράμε, λέει ο Άγιος, μία-μία τις ευεργεσίες του Θεού. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ταπείνωση. Κάποτε ήταν δύο μοναχοί που είχαν πέσει στο ίδιο σφάλμα. Και οι Άγιοι Πατέρες τους έβαλαν κανόνα. Τι κανόνα τους έβαλαν? Να κλειστούν μέσα στο κελί τους για ένα χρόνο και να κάνουν προσευχή στο Θεό να τους συγχωρέσει την αμαρτία τους. Μετά από ένα χρόνο βγήκαν από το κελί τους, από τα κελιά τους, έτσι ο καθένας ήταν σε δικό του κελί, και ενώ είχαν, ας πούμε, κάνει το ίδιο σφάλμα και ήταν περίπου της ίδιας, θα λέγαμε, ηλικίας και κράσεως, όμως ο ένας από τους δυο ήταν γεμάτος χαρά και ήταν έτσι και, ας πούμε, με καλή υγεία, και φαινόταν και το σώμα του δεν ήταν, ας το πούμε έτσι, καταπτωημένο, ενώ ο άλλος ήταν το αντίθετο, ήταν σκελετωμένος, ήταν λυπημένος. Ωστόσο και οι δυο είχανε χάρη Θεού και οι δυο είχανε ήρεμη τη συνείδησή τους. Και ρώτησαν τότε οι πατέρες τους δύο αυτούς γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, για να καταλάβουν γιατί ο ένας ήταν έτσι χαριέστατος και ο άλλος ήταν αντίθετα λυπημένος και γεμάτος δάκρυα. Τι κάνατε αυτό το χρόνο μέσα στο κελί? Και ο ένας είπε ότι εγώ, λέει, σκεφτόμουν την αγάπη του Θεού, την ευεργεσία του Θεού. Πώς ο Θεός με ανέχεται και δεν με κατέστρεψε, δεν με πήρε στην κόλαση, παρόλο που έκανε αυτό το μεγάλο αμάρτημα, με ανέχθηκε και με συγχώρεσε. Και σκεφτόμενος αυτή την αγάπη του Θεού, την ευλογία του Θεού, έτσι περνούσα τις ημέρες μου, με δάκρυα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Και απ' την άλλη, βέβαια, συναισθανόμουν και την αχαριστία μου στον Θεό, που ενώ εκείνος με έδωσε τόσα πράγματα, εγώ αντίθετα εφέρθηκα τόσο αχάριστα.
Ο άλλος πάλι έλεγε ότι εγώ έκανα πολλή νηστεία, έκανα πολλά δάκρυα μετανοίας και έκλαιγα τον εαυτό μου και τον ελληνολογούσα και σκεφτόμουν την κόλαση που πρόκειται να πάγω και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Και είπαν οι Άγιοι Πατέρες ότι και το ένα και το άλλο είναι δεκτά στο Θεό. Και δηλαδή το να σκέφτεται κανείς τις ευεργεστίες του Θεού και να ευχαριστεί το Θεό και ακόμα για το γεγονός ότι δεν τον άφησε να πέσει χειρότερα, να αμαρτήσει χειρότερα και έτσι με δάκρυα ευγνωμοσύνης να πηγαίνει προς τον Θεό και το άλλο το να κλαίει κανείς και να λυπάται και να συντρίβει την καρδία του με αυτή την πεπονημένη, θα λέγαμε, την έμπονη μετάνοια και αυτό επίσης είναι αριστό στο Θεό. Εδώ λοιπόν μας λέει ο Άγιος Φιλόθεος να μετράμε μία-μία τις ευεργεσίες του Θεού και να τις φέρνουμε στο νου μας και αυτό θα μας χαρίσει ταπείνωση. Βλέπεις, κάνεις ένα καλό έργο και αμέσως έρχεται ο λογισμός ότι είσαι κάτι. Αντί να πεις ο Θεός είναι αυτός που έκανε το έργο και μάλιστα καταδέχτηκε μέσα από μένα να κάνει αυτό το έργο. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, τι έχεις όγκο και έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσαι ως μιλαβόν. Τι είναι που κάνεις, που έχεις, το οποίο δεν το έχεις λάβει από το Θεό. Ακόμα και την ύπαρξη και το είναι, όπως λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Μάξιμος, το έχουμε δεδανισμένο. Δηλαδή μας το έχει δανείσει ο Θεός. Δεν ήρθαμε μόνοι μας στην ύπαρξη, ούτε φτιάξαμε εμείς τον εαυτό μας. Μας το έδωσε ο Θεός. Κατά κάποιο τρόπο σαν ένα δάνειο. Και η ύπαρξη λοιπόν και το ότι συντηρούμαστε στην ύπαρξη και το ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε και δεν μας έχει πάρει ακόμα ο Θεός από αυτή τη ζωή και αυτό είναι δώρο Θεού. Και όχι μόνο, αλλά και όλα αυτά που μπορούμε και με τη χάρη Του κάνουμε και αυτά είναι ευλογίες του Θεού. Αν όλα αυτά τα σκέφτεται ο άνθρωπος ένα-ένα και πρέπει να τα σκεφτόμαστε ένα-ένα, αυτά μας βοηθούν να έχουμε ταπείνωση. Ο πιστός, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος και Κάλιστος, η Ξανθόπουλη, πρέπει να είναι ταπεινός απέναντι σε όλους. Γιατί το να είναι ταπεινός μόνο απέναντι σε μερικούς ανθρώπους, αυτό σημαίνει ότι η ταπείνωσή του είναι ψευδής, είναι ψεύτικη. Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι δεν γίνεται με ταπεινοφροσύνη, και πνευματική γνώση, όσο καλό και αν φαίνεται, σε τίποτε δεν ωφελεί εκείνο που το πράττει. Ότι δεν γίνεται με ταπείνωση και πνευματική γνώση. Δεν ωφελεί σε τίποτε εκείνο που το κάνει. Άρα μπορείς να κάνεις φαινομενικά καλά έργα, μεγάλα έργα, σπουδαία έργα, να σου λένε οι άλλοι ότι είσαι πολύ καλός, είσαι φιλάνθρωπος, είσαι ελεήμων. Αν όμως εσύ δεν τα κάνεις με ταπείνωση, αλλά τα κάνεις για να φανείς, για να γραφτεί το όνομά σου σε μία πλάκα, ας πούμε, για να το γράψουν οι εφημερίδες ή να το πει η τηλεόραση, τότε βέβαια αυτό το μεγάλο και καλό έργο για τον κόσμο είναι βδέλυγμα για το Θεό, είναι σύχαμα. Απορρίπτεται, είναι αμαρτία. Γιατί καθένας που ζητάει να αρέσει στους ανθρώπους, έτσι και στον κόσμο, αυτός γίνεται εχθρός του Θεού. Και αυτό που είναι υψηλό εν της ανθρώπης, λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, αυτό που είναι υψηλό μπροστά στους ανθρώπους, αυτό απορρίπτεται από τον Θεό. Είναι ευδέλυμα για τον Θεό. Ο υψηλοκάρδιος, ο υψηλόφρονος, ο επιρμένος, ο αλαζόνας, ο υπερήφανος. Ο Θεός, λέει πάλι ο Άγιος Σημεών, δεν χαίρεται τόσο πολύ στη νηστεία ή στην αγρυπνία ή σε κάποιο άλλο σωματικό έργο και καλό, όσο χαίρεται στην ταπεινή, απερίεργη και αγαθή ψυχή και καρδιά. Σε αυτό κυρίως, με αυτό κυρίως χαίρεται ο Θεός. Με την καρδιά και με την ψυχή, την αγαθή και την ταπεινή. Και την απερίεργη. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς έχουν αυτή την τάση να περιεργάζονται τους άλλους, τη ζωή των άλλων. Να παρακολουθούν τους άλλους. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Αυτό ακριβώς τους βάζει μέσα σε πάρα πολλές παγίδες. Τους βάζει σε πάρα πολλές αμαρτίες.
όπως είναι η καταλαλιά, το κουτσομπολιό δηλαδή, η κατάκριση και το ότι πλέον δεν βλέπουν τον εαυτό τους και τα λάθη τους. Και βλέπουν βέβαια με ακρίβεια, τους τα δείχνει και ο διάβολος, τα λάθη των άλλων. Και αυξάνει μέσα τους η ιδέα ότι αυτή είναι κάτι σπουδαίο και δεν είναι σαν τους άλλους. Και καλλιεργείται αυτό το φρόνημα το φαρισαϊκό. Αυτό που είχε ο Φαρισαίος της παραβολής που έλεγε «Δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Δεν είμαι και σαν και αυτόν εδώ τον τελώνει». Στον Θεό, λέει και ο Ιερός Αυγουστίνος, αρέσει περισσότερο η ταπείνωση στον κακό άνθρωπο παρά η υπερηφάνεια στον ενάρετο. Ας δούμε και μερικά ακόμα από αυτά που λένε οι Άγιοι. Ο Άγιος Δημήτρης του Ροστόφ μας λέγει ότι τρία πράγματα οδηγούν στην ταπείνωση. Η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση του σκοπού τους, δηλαδή που ο άνθρωπος το κάνει αυτό που κάνει, τον κόπο για το Θεό, παραδείγματος χάρη την νηστεία ή την αγρυπνία ή την γονικλησία ή την ορθοστασία, γιατί και τον αστέκεσαι όρθιος και αυτό είναι ο σκόπος για το Θεό. Όταν αυτά ο άνθρωπος τα κάνει με επίγνωση, δηλαδή τα κάνει για το Θεό, γνωρίζοντας την ωφέλεια που έρχεται από αυτά, γιατί ακριβώς ταπεινώνεται το σώμα μέσα από αυτούς τους σκόπους, αυτό οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί ταπεινούμενος ο άνθρωπος, κοπιάζοντας, ταπεινώντας το σώμα, συνταπεινώνει και την ψυχή. Το άλλο είναι, λέει ο Άγιος, το δεύτερο που οδηγεί στην ταπείνωση είναι να θεωρείς ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και περισσότερο ακόμη κάτω από όλη την κτήση. Να βλέπεις τον εαυτό σου χειρότερο και από όλη την κτήση. Και η αδιάλειπτη προσευχή είναι το τρίτο. Αυτά τα τρία οδηγούν τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Και μετά τα εξηγεί. Γιατί άραγε η σωματική κόπη οδηγούν στην ταπείνωση? Γιατί ταπεινώνουν το σώμα, η κόπη αυτή. Και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Μπορεί κάποιος να κουράζει το σώμα του πάρα πολύ, αλλά όχι για το Θεό. Να εργάζεται και δύο δουλειές μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, να κάνει και τη νύχτα μέρα, όπως λέμε, αλλά να μην το κάνει για το Θεό. Βέβαια, αυτός δεν κερδίζει πνευματικά. Έχει κούραση σωματική, βέβαια, αλλά μπορεί η ψυχή του, το φρόνημά του να είναι πολύ ψηλό και να νομίζει ότι με αυτά που κάνει και εργάζεται, με αυτά και ζει και με αυτά και βοηθάει και τους άλλους και έχει μια ιδέα μεγάλη για τον εαυτό του, ότι αυτός είναι κι άλλος κανένας. Αλλά ο άνθρωπος που κουράζεται και στην εργασία του και σκέφτεται το Θεό και λέει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με βοηθάς και εργάζομαι και κάνω αυτά που κάνω να είναι για τη δόξα σου και όχι για τη δόξα μου». Γιατί και η εργασία που κάνουμε πρέπει να είναι για τη δόξα του Θεού. Τότε βέβαια αυτός ο άνθρωπος ωφελείται και από την προσευχή που κάνει και από τον κόπο του σωματικό. Όταν λοιπόν γίνεται με επίγνωση ο σωματικός κόπος, τότε ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Και το άλλο που είπε για το να θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση. Γιατί αυτό οδηγεί στην ταπείνωση? Το να βλέπει ο άνθρωπος τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση. Γιατί όταν τοποθετηθείς εσωτερικά έτσι, λέει ο Άγιος, είναι αδύνατον να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον αδελφό σου. Ή να υπερηφανευθείς για κάτι. Ή να κατακρίνεις. Ή να εξουθενώσεις κάποιον. Έτσι όταν βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους, φυσικά δεν έχεις μάτια να δεις το λάθος του άλλου και να τον κατακρίνεις, να τον καταδικάσεις, γιατί εσύ είσαι πιο κάτω και βλέπεις τον εαυτό σου χειρότερο από αυτόν και λες, καλά, αυτός έχει αυτό, εγώ έχω πολύ χειρότερα. Οπότε δεν τον κατακρίνεις. Ούτε φυσικά τον καταλαλείς, ούτε τον εξουδενώνεις, τον κάνεις σκουπίδι όπως λέμε, τον κάνεις το ουδέν, το τίποτα, ούτε υπερηφανεύεσαι. Τι να υπερηφανευτείς, αφού έχεις βάλει τον εαυτό σου κάτω από όλους.
Ενώ υπερήφανος, αυτό σημαίνει και υπερηφάνεια, υπερφαίνομαι, βάζει τον εαυτό του πάνω από όλους. Και το τρίτο που είπε για την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί αυτό οδηγεί στην ταπείνωση, γιατί λέει, αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου, θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσεις χωρίς τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και τότε δεν θα κουραστείς να τον νικετεύεις, να σε ελεήσει και να σε σώσει. Γιατί ο άνθρωπος που προσεύχεται αργά ή γρήγορα έτσι καταλαβαίνει ότι όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού που έρχεται με την προσευχή και δεν σταματάει να προσεύχεται για να ελκύει αυτή τη χάρη. Δεν θα κουραστείς, λέει λοιπόν, να τον νικετεύεις, να σε ελεήσει και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το οφείλεις και όχι στη δική σου δύναμη. Γιατί ακριβώς προσευχόσουνα. Και έλεγες, Κύριε Σου Χριστέ, βοήθησέ με, ελέησέ με να κάνω αυτό που κάνω, αν είναι θέλημά σου. Και να το κάνω σωστά, για να αρέσω σε σένα και όχι στον εαυτό μου, ούτε σε άλλους ανθρώπους. Και όταν γίνει αυτό που προσευχήθηκες, μετά ξέρεις ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της προσευχής, της χάρης του Θεού δηλαδή, που ενήργησε και έγινε αυτό το καλό. Οπότε δεν υπερηφανεύεσαι. Ενώ ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται, αυτά που κάνει τα αποδίδει δυστυχώς στον εαυτό του, στις ικανότητές του. Πέρασε, ας πούμε, το παιδί στο πανεπιστήμιο και υπερηφανεύεται. Και οι γονείς του υπερηφανεύονται, σαν να το έκανε αυτός, αντί να αποδώσουν δόξα στο Θεό. Και αυτή είναι, ας πούμε, η καταραμένη, ας το πούμε, παιδεία, η κακή παιδεία που δίνουμε στα παιδιά μας σήμερα, με κίνητρο τον έπαινο, τα μπράβο, τους υψηλούς βαθμούς, τη βαθμοθυρία. Αυτό είναι το ιδανικό πολλών μαθητών και φοιτητών, να πάρουν υψηλούς βαθμούς. Γιατί? Για να δοξαστούν. Ενώ θα έπρεπε να είναι η δόξα του Θεού. Να σπουδάζουμε για να δοξάζεται ο Θεός. Για να ευχαριστείται ο Θεός, για να διακονήσουμε το Θεό. Να διακονήσουμε και τα παιδιά του Θεού, τους ανθρώπους. Και όχι να παίρνουμε κούφια δόξα, μάταιη δόξα. Και να λέμε ότι εγώ έκανα αυτό, πήρα αυτό το πτυχίο, τέλειωσα αυτή τη σχολή, έχω αυτή τη θέση. Όλα αυτά είναι κούφια και μάταια πράγματα και κάνουν κούφιο τον άνθρωπο. Ο έπαινος, ο κάθε λογής έπαινος και τα καλά λόγια και τα χαρτιά και οι έπαινοι και τα βραβεία, όλα αυτά κάνουν κούφιο τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν προσεύχεται, τότε αποδίδει όλα στο Θεό και στη βοήθεια του Θεού και όχι στον εαυτό του. Αν κατορθώσεις λοιπόν κάτι, επειδή προσεύχεσαι, θα το αποδώσει το Θεό και έτσι δεν θα υψηλοφρονήσεις. Γι' αυτό η προσευχή βοηθάει στο να είναι ο άνθρωπος ταπεινός. Αλλά και όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, καλλιεργείται μέσα του αυτό το πνεύμα, ότι είμαι ένας ζητιάνος του Θεού. Ζητάω, ζητιανεύω το έλεος του Θεού. Ένας ζητιάνος, πώς είναι, είναι περήφανος, είναι ταπεινός. Σε πλησιάζει, σου λέει, σε παρακαλώ, έχω ανάγκη, το παιδί μου, δεν έχω μεγάλα, βοήθησέ με, δώσε μου κάτι. Είναι ταπεινός, έστω και εξωτερικά. Έτσι και ο άνθρωπος που προσεύχεται στο Θεό και ζητάει το έλεος του Θεού, ταπεινώνεται. Και αυτή η έστω η εξωτερική ταπείνωση, σιγά σιγά τον οδηγεί και στην εσωτερική ταπείνωση. Και ζητάει με την καρδιά του πλέον τη βοήθεια και το έλεος του Θεού, γιατί γνωρίζει ότι χωρίς αυτά δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ταπεινώνεσαι βαθιά λοιπόν και έλκεις το έλεος του Θεού. Και όταν έρθει το καλό αποτέλεσμα λόγω του έλεους του Θεού, τότε πάλι προσεύχεσαι για να κρατήσεις αυτό το έλεος. Και επειδή τρέμεις, μην τυχόν και το χάσεις αυτό το έλεος. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προοδεύεις πνευματικά. Έτσι, το ένα τρέφει το άλλο. Τέτοια τέλεια ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Και όπως μας διδάσκει ο Βάσδο Ρώθεος, αυτή αναπτύσσεται στην ψυχή μας ως αποτέλεσμα της ακριβούς τηρήσεως των εντολών του Θεού. Όσο ο άνθρωπος με ακρίβεια τηρεί τις εντολές του Θεού, τόσο προχωράει στην ταπείνωση. Ενώ βλέπετε ο υπερήφανος άνθρωπος,
που λέει, α, και εμείς πιστεύουμε, τι είστε εσείς με τους μεγάλους σταυρούς που πάτε κάθε μέρα στην εκκλησία, αυτοί δεν πατάνε ποτέ στην εκκλησία, και έχουν τέτοια περηφάνεια που κρίνουν ακόμα και το Θεό και το Ευαγγέλιο και λένε, α, καλά, λέει έτσι, εγώ νομίζω έτσι. Εγώ είμαι πάνω δηλαδή από το Ευαγγέλιο, πάνω από το νόμο του Θεού. Και ας λέει το Ευαγγέλιο ότι αυτό δεν επιτρέπεται και το άλλο, εγώ σου λέει νομίζω όχι, είναι λάθος αυτό. Καταλάβατε, ή δεν γίνεται αυτό. Λες και ο Θεός δηλαδή μας βάζει κανόνες και νόμους που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Και μετά μας πάει και στην κόλαση επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να τηρήσουμε αυτά που μας βάζει. Αυτό δεν είναι βλασφημία. Αλλά αυτά είναι καρποί της υπερηφάνειας. Και τα λένε οι άνθρωποι που δεν προσεύχονται, που δεν λειτουργούνται, που δεν εκκλησιάζονται, που δεν θέλουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού. Μπορεί να θεωρεί κανείς ταπεινό τον εαυτό του, λέει και ο Άγιος Θεοφάνης, ο Έγκλειστος, και να μην έχει ίχνος ταπείνωσης. Ο μοναδικός δρόμος για την ταπείνωση είναι η υπακοή και η απάρνηση του ιδίου θελήματος. Από εκεί φαίνεται ο ταπεινός άνθρωπος, όταν αρνείται το θέλημά του και κάνει το θέλημα του Θεού, κάνοντας υπακοή στον πνευματικό του. Κατ' εξοχήν εκεί πρέπει να κάνει υπακοή. Αλλά και ο ένας τον άλλον, λέει ο Απόστολος, υπακούεται αλλήλης. Να υπακούμε, ας πούμε, ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντιστρόφως, η σύζυγος στο σύζυγο. Και εκεί φαίνεται ο ταπεινός άνθρωπος. Όταν επιμένει στο θέλημά του, όταν έχει πείσμα, αυτό φανερώνει ότι έχει περηφάνεια. Ο δρόμος για την ταπείνωση, λοιπόν, περνάει από την εκοπή του θελήματος, από την αυταπάρνηση. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος τι μας είπε, όποιος θέλει να με ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του. Γιατί ο Κύριος είναι ταπεινός και θέλει και τους ακολούθους του να είναι ταπεινοί. Και ταπεινός ποιος είναι, αυτός που κάνει υπακοή, που αρνείται το θέλημά του, αρνείται τον εαυτό του. Δεν θέλει να κάνει το δικό του. Ο μοναδικός δρόμος για την ταπείνωση, λοιπόν, είναι αυτός, η υπακοή και η απάρνηση του ιδίου θελήματος. Χωρίς αυτά, λέει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, είναι δυνατόν να αναπτύξει κανείς εσωτερικά εωσφορικό εγωισμό. Δηλαδή, μπορεί εξωτερικά να έχει ένα ταπεινό σχήμα, αλλά μέσα του να έχει εωσφορικό εγωισμό. Παρά την εξωτερική ταπεινή συμπεριφορά και τις ταπεινολογίες. Γι' αυτό θα μας πει και ο Άγιος Παΐσιος, ταπείνωση στην πράξη και όχι στα λόγια. Όχι ταπεινολογία. Η ταπεινολογία στο βάθος κρύβει υπερηφάνεια. Ήταν κάποιος θεολόγος σε μία σύναξη θεολόγων, που ήταν και ιερείς μέσα εκεί και γεροντάδες, και αυτός ταπεινολογούσε και έλεγε, εγώ δεν είμαι τίποτα, είμαι ο χειρότερος από όλους, είμαι ανάξιος. Και σηκώνεται ένας από τους γεροντάδες και του λέει, κύριε Τάδε, ναι, έτσι είναι όπως τα λέτε. Όπως τα λέτε, έτσι είναι. Και τότε εκείνος θύμωσε και λέει, καλά, σε όλους έφτεξα, σε εσένα τι έφτεξα. Γιατί τα λες τα πράγματα. Ενώ προηγουμένως τα έλεγε μόνος του. Δηλαδή ταπεινολογούσε, αλλά δεν ταπεινοφρονούσε. Δεν είχε ταπεινοφρόνημα. Υπάρχει αυτός ο μέγας κίνδυνος, λοιπόν, όταν ο άνθρωπος έχει δικό του θέλημα και θέλει να γίνεται το δικό του θέλημα, να έχει μέσα του εωσφορικό εγωισμό, εωσφορική υπερηφάνεια. Παρά την εξωτερική ταπεινή συμπεριφορά και τις ταπεινολογίες. Σταθείτε, λοιπόν, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, και αναρωτηθείτε αν έχετε υπακοή και απάρνηση του ιδίου θελήματος. Έρχονται εδώ άνθρωποι στο μοναστήρι, αλλά δεν θέλουν να κόψουν το θέλημά τους, θέλουν να κάνουν οι μοναχές και γερότσια υπακοή. Από εκεί φαίνεται ο εγωισμός και η υπερηφάνεια που υπάρχει. Σου λέει κάτι η γερότσα και εσύ αμέσως αντιδράς και λες όχι, να το κάνουμε έτσι, να πεις και εσύ την εξυπνάδα σου. Αυτό δείχνει ότι έχεις υπερηφάνεια, έχεις εγωισμό. Αντί να πεις αυτό που λέμε και οι μοναχοί, να είναι ευλογημένο, να κάνεις αμέσως την υπακοή σου. Μπορεί λοιπόν κανείς να θεωρεί τον εαυτό του ταπεινό, αλλά να μην έχει ίχνος ταπεινώσεως. Αγωνιστείτε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, να αποκτήσετε την ταπείνωση. Είναι ευωδία και ένδυμα Χριστού. Για χάρη της όλα θα τα συγχωρήσει ο Θεός. Δεν θα εξετάσει τις ελλείψεις που έχει ο αγώνας μας.
Ενώ χωρίς ταπείνωση, καμιά άσκηση δεν θα μας βοηθήσει. Αν υπάρχει ταπείνωση, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, ο Θεός δεν θα εξετάσει τις ελλείψεις του αγώνα. Αλλά όταν υπάρχει υπερηφάνεια, τότε όσες ασκήσεις και να κάνεις, δεν θα σε βοηθήσουν. Όσες νηστείες, όσες αγρυπνίες, όσες προσευχές, αν δεν κόψεις το θέλημά σου, δεν αρέσεις στο Θεό. Με το ταπεινό φρόνημα μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί και να μπει στον παράδεισο που είναι γεμάτος από ταπεινούς. Δεν είναι γεμάτος από ασκητές υπερήφανους, αλλά από ανθρώπους ταπεινούς που μπορεί να μην έκανα και πολύ άσκηση. Όχι ότι δεν χρειάζεται και άσκηση, χρειάζεται, αλλά καθορίζεται η άσκηση ανάλογα με το σωματικό, με τα σωματικά μέτρα, με τις σωματικές δυνάμεις. Αλλά στην ταπείνωση δεν υπάρχει όριο. Θα πρέπει ο άνθρωπος συνεχώς να ταπεινώνεται όλο και περισσότερο και να προχωράει όλο και βαθύτερα σε αυτό το αίσθημα ότι είναι κάτω από όλη την κτήση. Έλεγε ένας Άγιος, Άγιος Συναίτης, να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω και από τους ανθρώπους όλους, γιατί δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος άνθρωπος. Οπότε το ασφαλές είναι να βλέπεις τον εαυτό σου πιο αμαρτωλό από όλους. Να βλέπεις τον εαυτό σου κάτω και από όλους τους δαίμονες ως κατώτερο, γιατί τους κάνεις υπακοή. Έρχεται ο δαίμονας, ας πούμε, και σου ψιθυρίζει, πήγαινε τώρα να ανοίξεις το ψυγείο και να φας. Ενώ είναι 12 το βράδυ, 1 το βράδυ και δεν έχεις ανάγκη να φας. Και πηγαίνεις και του κάνεις υπακοή, άρα γίνεσαι κατώτερος του, γίνεσαι υποτακτικός του. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω και από τους δαίμονες. Να το θεωρείς κατώτερό τους, αφού τους κάνεις υπακοή. Και ακόμα λέει να βλέπεις τον εαυτό σου και πιο αισχρό από όλα τα κτίσματα, από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, τα ζώα. Αυτά που κάνουμε τα κάνουν από ένστικτο. Δεν είναι ότι έχουν μέσα τους πάθη και αμαρτίες. Δεν έχουν ελευθερία, δεν έχουν αυτεξούσιο. Όπως τα έχει κάνει ο Θεός να λειτουργούν, έτσι και λειτουργούν. Ο άνθρωπος όμως που έχει νου και έχει αυτεξούσιο και έχει ελευθερία, γι' αυτό και έχει ευθύνη για αυτά που κάνει, θα έπρεπε να χαλιναγωγεί τον εαυτό του. Να έχει το νου κυβερνήτη και να μην υποτάσσεται στα πάθη του. Εσύ λοιπόν τι κάνεις? Εσύ μπαίνεις κάτω και από τα ζώα και με τη θέλησή σου υποκύπτεις στους δαίμονες και στα πάθη. Άρα τι κάνεις? Γίνεσαι πιο αισχρός και από τα ζώα, τα οποία είναι στο καταφύσιν, όπως τα έκανε ο Θεός, ενώ εσύ πας στο παραφύσιν, που είναι η αμαρτία. Άρα είσαι πιο αισχρός και από όλα τα κτίσματα. Αν τα σκεφτόμαστε αυτά, έτσι θα δημιουργηθεί μέσα μας σιγά σιγά αυτή η ιδέα ότι είμαστε το μηδέν, το τίποτα, δεν αξίζουμε κάτι. Είμαστε άξιοι μόνο για την αιώνια κόλαση. Πολλά καλά αισθήματα υπάρχουν, λέει πάλι ο Άγιος Θεοφάνης. Το αίσθημα της αναξιότητας και αμαρτωλότητας είναι βασικό. Αυτό το αίσθημα πρέπει να έχουμε, ότι είμαστε ανάξιοι και αμαρτωλοί. Εάν δεν υπάρχει αυτό, μάταια είναι όλα τα άλλα αισθήματα και συναισθήματα. Αν δεν υπάρχει το αίσθημα της αναξιότητας και της αμαρτωλότητας. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, κατ' εξοχήν χρησιμοποίησαν τον όρο αμαρτωλός. Είμαι ο τάδε ο αμαρτωλός. Και μάλιστα όχι απλώς αμαρτωλός, αλλά ο αμαρτωλός. Και ο Άγιος Απόστολος Παύλος αυτό έλεγε, ότι ο Θεός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς, όν τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Αυτός που ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Ο μεγαλύτερος των Αποστόλων. Ταπείνωση. Η βάση κάθε αρετής και η προϋπόθεση της πνευματικής καρποφορίας. Έχετε ταπείνωση, έχετε τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ταπεινός. Και η ταπείνωση βέβαια δεν είναι η ουσία του Θεού, όπως και η αγάπη δεν είναι η ουσία του Θεού, αλλά είναι άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όποιος λοιπόν εγκολπώνεται αυτή την άκτιστη ενέργεια, ενώνεται με αυτή την άκτιστη ενέργεια, μαθαίνει, όπως είπε ο Χριστός μας, από Αυτόν ότι είναι πράος και ταπεινός, αυτός εγκολπώνεται το Θεό. Γιατί έτσι ενωνόμαστε με το Θεό, όχι με την ουσία του Θεού, δεν ενωνόμαστε, αλλά με τις άκτιστες ενέργειές Του, με την ταπείνωση, με την αγάπη του Θεού,
τα οποία όμως χορηγούνται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθαρότητα. Αυτοί οι άνθρωποι εγκολπώνονται και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, την ταπείνωση, την αγάπη. Και η καθαρότητα βέβαια πάλι για να επιτευχθεί χρειάζεται την πίστη και χρειάζεται και αυτή την προσοχή, την ύψη. Όσο ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό, γιατί αυτό σημαίνει πιστεύω, τόσο αποφασίζει να τηρήσει εντολές του Θεού. Γιατί φοβάται μην πάει στην κόλαση. Γιατί η πίστη αυτό του λέει, ότι αν δεν προσέξεις και δεν τηρήσεις εντολές, θα πας στην κόλαση. Ο πιστός άνθρωπος λοιπόν φαίνεται από το ότι πιστεύει ότι υπάρχει κόλαση και τρέμει την κόλαση και αρχίζει και εργάζεται τις εντολές, τηρεί τις εντολές, εργάζεται τις αρετές για να μην πάει στην κόλαση. Όσο όμως τηρεί τις εντολές, τόσο αισθάνεται ότι ο Θεός τον αγαπάει. Γιατί ο Θεός είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές του. Όταν λοιπόν τηρείς εντολές του Θεού, ενώνεσαι με τον Θεό και αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όσο αισθάνεσαι την αγάπη του Θεού, τόσο και εσύ θες να τον αγαπήσεις περισσότερο. Όσο τον αγαπάς περισσότερο, τόσο τελειότερα θέλεις να τηρείς εντολές. Και έτσι ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά. Και μια βασική εντολή του Θεού είναι ακριβώς αυτή. Το να πιστεύουμε ότι είμαστε το μηδέν. Μακάρι, λέει, η πτωχή το πνεύματι. Είναι μάλιστα ο πρώτος μακαρισμός. Ο πρώτος που μας είπε ο Κυρίος είναι αυτός. Να είμαστε δηλαδή ταπεινοί. Ταπείνωση. Η βάση κάθε αρετής και η προϋπόθεση της πνευματικής καρποφορίας. Έχετε ταπείνωση, έχετε το Θεό. Τα έχετε όλα. Δεν έχετε ταπείνωση, τα χάνετε όλα, λέει ο Άγιος Θεοφάνης. Και ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να χάσει την ταπείνωση. Πότε? Όταν δέχεται τους λογισμούς τους υπερήφανους. Ο διάβολος προσπαθεί συνεχώς να μας ρίχνει στην υπερηφάνεια. Να μας βάζει στην ιδέα ότι είμαστε κάτι. Και να μας βάζει στην παγίδα αυτή, να φαινόμαστε και να βλέπουμε τον εαυτό μας πάνω από τους άλλους. Ταπεινωθείτε και θυμηθείτε τις θλιβερές πτώσεις του παρελθόντος σας, λέει ο Άγιος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Τις αμαρτίες μας και τις πτώσεις μας. Γιατί έτσι θα φυλάμε τον εαυτό μας σε μια κατάσταση ταπεινή. Έτσι θα απαλλαγείτε από το λογισμό ότι κάτι αξίζεται και ότι κάνετε καλή εντύπωση στους άλλους, λέει ο Άγιος Θεοφάνης. Όταν λοιπόν οι άλλοι σε επαινούν ή νομίζω ότι σε επαινούν και έχουν καλή ιδέα για σένα, θυμίσου τις πτώσεις σου, του παρελθόντος, τις αμαρτίες σου. Τι πες, τι είμαι εγώ, τίποτε. Ένας μεγάλος αμαρτωλός. Έχετε σαν σκοπό να αποκτήσετε πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, όπως λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας. Να έχουμε συντετριμένο πνεύμα και συντετριμένη καρδιά. Δηλαδή, καρδιά η οποία είναι σπασμένη, συντετριμένο, αυτό θα πει σπασμένο. Από τι? Από τη συνέστηση της αμαρτωλότητας και της αναξιότητας. Ότι είμαστε αμαρτωλοί και ανάξιοι του Θεού. Αυτό συντρίβει την καρδιά. Όταν υπάρχουν αυτά, σημαίνει ότι βρίσκεστε σε καλή κατάσταση. Εννοεί ο Άγιος Θεοφάνης πνευματικά καλή κατάσταση. Τότε έχετε τη σκέπη και την ευλογία του Θεού. Τότε η προσήλωση στο Θεό είναι σταθερή και η ενθύμησή Του αδιάλειπτη. Συνεχής. Ταπείνωση θα αποκτήσετε, συνεχίζει ο Άγιος Θεοφάνης τις συμβουλές του εδώ και μας λέει, θα αποκτήσετε ταπείνωση κάνοντας έργα ταπεινά. Ποια είναι τα ταπεινά έργα? Ένα ταπεινό έργο, ας πούμε, είναι αυτό που περιφρονούν περισσότεροι. Το να καθαρίζεις. Να καθαρίζεις τουαλέτες, να καθαρίζεις το σπίτι σου. Να βοηθάς αυτές τις δουλειές που άλλοι τις βαριούνται ή τις συχαίνονται ακόμα. Καμιά δουλειά δεν είναι κακή, εκτός από την αμαρτία. Όταν μια εργασία έχει αμαρτία, βέβαια εκεί δεν πηγαίνουμε, δεν την κάνουμε αυτή την εργασία. Αλλά όλες οι άλλες εργασίες και αυτές που είναι οι πιο εξευτελιστικές, θα λέγαμε, και ταπεινωτικές, τις θεωρεί ο κόσμος έτσι, αυτές είναι αυτές που πρέπει να επιδιώκουμε. Να κάνουμε ταπεινά έργα.
Ταπεινό έργο είναι ακόμα και το να μιλούμε ταπεινά και το να βλέπουμε ταπεινά και το να σιωπούμε, είναι κατεξοχήν ταπεινό έργο, και το να ντυνόμαστε ταπεινά, να μην κάνεις επίδειξη του πλούτου σου μέσω των ρούχων σου, μέσω του αυτοκινήτου σου, δεν ξέρω τι άλλο, μέσω των αγαθών των υλικών που έχεις. Αυτά όλα είναι έργα ταπεινά. Θα αποκτήσεις ταπείνωση σηκώνοντας αγώγιστα κάθε προσβολή και περιφρόνηση. Και αυτό βοηθάει τα μέγιστα. Ό,τι και αν σου κάνει ο άλλος, εσύ να το υπομένεις. Να θεωρείς τον άλλον, όπως είπαμε, σαν τον απεσταλμένο γιατρό, τον απεσταλμένο από τον Θεό γιατρό σου. Γιατί αυτό μας λένε οι Άγιοι, ότι είναι ο θερμοκαυτήρας του Ιησού. Ο θερμοκαυτήρας είναι ένα ιατρικό όργανο που ο γιατρός καυτηριάζει τους καρκίνους του δέρματος ή και κάτι άλλο που χρειάζεται καυτηριασμό. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που μας προσβάλλει και μας αδικεί. Μας αφαιρεί τους καρκίνους τους πνευματικούς. Γιατί μας βοηθάει να ταπεινωθούμε. Εάν υπομείνουμε την αδικία αγώγιστα. Όταν λοιπόν υπομένεις τις αδικίες, τότε πάλι είσαι στον καλό δρόμο για να αποκτήσεις ταπείνωση. Τις υπομένεις αγώγιστα, τις προσβολές και περιφρονήσεις. Επίσης, ταπείνωση θα αποκτήσετε, λέει ο Άγιος Θεοφάνης, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω από όλους τους ανθρώπους, καλλιεργώντας μέσα σας την αυτομεμψία και αυτοεξουθένωση. Να κάνεις σκουπίδι τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Να θεωρείς ότι είσαι το τίποτα και να κατηγορείς τον εαυτό σου και όχι τους άλλους. Και μάλιστα βοηθάει να κατηγορούμε τον εαυτό μας την προσευχή. Γι' αυτό και η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν με» έχει στο τέλος και τη λέξη «τον αμαρτωλό». Να κατηγορούμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό. Ο πτωχός το πνεύματι, λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, θεωρεί τον εαυτό του πραγματικά έσχατο όλων των ανθρώπων και πρώτο ανάμεσα στους αμαρτωλούς. Άξιο να καταπατείται από όλους. Πόσο άνετος είναι αυτός ο άνθρωπος που θεωρεί τον εαυτό του άξιο να τον πατούν όλοι. Έτσι, για τον κόσμο και για τον κοσμικό τρόπο σκέψης, αυτά που λέμε τώρα θα φαίνονται τρελά και παράδοξα και σχιζοφρενικά θα λέγαμε και απαράδεκτα. Να αφήνεις τους άλλους να σε πατούν, όχι. Εσύ να υπερασπίσεις τον εαυτό σου. Όμως ο ταπεινός άνθρωπος δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του. Τους άλλους υπερασπίζεται. Τον Θεό τον υπερασπίζεται, αλλά όχι τον εαυτό του. Αφήνεται γιατί θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Και θεωρεί τον εαυτό του άξιο να καταπατείται από όλους. Το να είσαι ταπεινός, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής, σημαίνει να λογαριάσεις τον εαυτό σου άξιο λόγω της αμαρτίας, να σε ταπεινώνουν, να σε καταδιώκουν και να σε χτυπούν και να σε ποδοπατούν ακόμα. Εφόσον βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και όχι μόνο κάτω από όλους τους ανθρώπους, όπως μας δίδαξαν οι Άγιοι, άρα τον βάζεις και κάτω από το χώμα. Το χώμα τι το κάνουμε, το πατάμε. Λοιπόν, θα πει, αν είσαι ταπεινός, και εμένα καλά κάνουν και με πατάνε. Ταπείνωση λοιπόν στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Γέροντα, λέει μια ερώτηση στον Άγιο Παΐσιο, αν κανείς ταπεινώνεται μόνος του, κατηγορώντας τον εαυτό του, είμαι λειψός, χαμένος κλπ. Αυτό τον βοηθάει να αποκτήσει ταπείνωση. Και απαντάει ο Άγιος, μόνος του εύκολα κατηγορεί κανείς τον εαυτό του, αλλά δύσκολα δέχεται την κατηγορία των άλλων. Να κάθεσαι μόνος σου στην ησυχία σου και να κατηγορείς τον εαυτό σου. Αυτό δεν σου κοστίζει και τίποτα ή σχεδόν τίποτα. Πολύ εύκολα το κάνεις. Αν έρθει ο άλλος όμως και σε κατηγορήσει και αν σου το κάνει και ξαφνικά χωρίς να το περιμένεις, εκεί φαίνεται αν έχεις ταπεινό φρόνημα. Μόνος του μπορεί να λέει «Είμαι ελεηνός, ο πιο αμαρτωλός, ο χειρότερος από όλους,
αλλά έναν λόγο του άλλου να μην το σηκώνει. Να του πει ο άλλος ότι είσαι τέτοιος και τέτοιος, αμέσως αντιδράει. Βλέπεις, όταν κάποιος πέφτει μόνος του και χτυπάει, μπορεί να πονέσει, αλλά δεν δίνει και πολύ σημασία. Ή όταν το χτυπήσει ένας που τον αγαπάει, λέει, δεν πειράζει. Αν όμως λίγο τον γρατζουνίσει ή τον σπρώξει κάποιος που δεν το συμπαθεί, ο τότε να δεις. Θα βάλει τις φωνές. Θα κάνει πως πονάει. Πως δεν μπορεί να περπατήσει. Για να εκδικηθεί και να κατηγορήσει τον άλλον. Όταν ήμουνα στο Σινά, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ήταν εκεί και ένας λαϊκός. Στρατή τον έλεγαν. Που αν τον φώναζες «Κύριε Στρατή», σου έλεγε «Αμαρτωλόστρατη» να λες. «Αμαρτωλόστρατη». Όλοι έλεγαν «Τι ταπεινός που είναι». Ένα πρωί τον πήρε ο ύπνος και δεν κατέβηκε στην εκκλησία. Πήγε λοιπόν κάποιος να τον ξυπνήσει. «Στρατή», του λέει, «ακόμα κοιμάσαι». Τέλειωσε και ο εξάψαλμος. «Δεν θα έρθει στην εκκλησία». Ξέρετε, υπάρχει και ένας κανόνας στους μοναχούς. Άμα δεν γύρεις τον εξάψαλμο, μετά πρέπει να πάρει επιτίμιο ο μοναχός. Ο εξάψαλμος, ξέρετε, είναι στην αρχή του άρθρου. Θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μοναχός να έχει έρθει στην εκκλησία, στην ακολουθία. Βέβαια, αυτός δεν ήταν μοναχός, αλλά το έπαιζε, θα λέγαμε, μοναχός και παραπάνω από τους μοναχούς, και ταπεινός και άκρος ταπεινός. Οπότε του είπε ο αρμόδιος εκεί που εξυπνούσε τους μοναχούς, του λέει, «Καλά, ακόμα κοιμάσαι. Φτάσαμε στο τέλειος ο εξάψαλμος». Οπότε εκείνος τι κάνει? Αντί να ευχαριστήσει τον άνθρωπο που πήγε και τον ξύπνησε και τον ειδοποίησε, βάζει κάτι φωνές. «Εγώ έχω περισσότερη ευλάβεια από σένα και ήρθες εσύ να μου πεις να κατεβώ στην εκκλησία?» Έκανε σαν τρελός. Αυτός που έλεγε να μην με λέτε «Κύριε Στρατή», αλλά «Αμαρτωλό Στρατή». Μέχρι που πήρε το κλειδί από την πόρτα, ήταν από εκείνα τα κλειδιά τα μεγάλα, για να το χτυπήσει. Γιατί θύχτηκε. Σου λέει, «Ποιος είσαι εσύ τώρα, θα μου κάνεις εμένα υποδείξεις?» Τα έχασαν οι άλλοι που τον άκουσαν έτσι να φωνάζει, γιατί τον είχαν για υπόδειγμα, για πολύ ταπεινό. Έγινε ρεζίλι. Βλέπεις τι γίνεται. Μόνος του έλεγε ότι, ότι είναι αμαρτωλός, αλλά μόλις θύχθηκε ο εγωισμός του, έγινε θηρίο. Ξέρετε, κατ' εξοχήν εκεί φαίνεται ο άνθρωπος ποιος είναι. Όταν ο άλλος τον αδικεί. Και δεν τον αδικεί. Αυτό δεν τον αδίκησε. Το έκανε μία υπόδειξη, μία προειδοποίηση. Ούτε καν υπόδειξη, θα λέγαμε. Ή ίσως μία ελαφρά παρατήρηση. Και αμέσως αυτός έγινε θηρίο. Ο άνθρωπος ποιος είναι φαίνεται όταν αδικείται. Κατ' εξοχήν όταν αδικείται. Πώς συμπεριφέρεται απέναντι σε αυτόν που τον αδικεί. Αν είναι άνθρωπος του Θεού, θα υπομείνει την αδικία. Αν είναι όμως υπερήφανος, άρα εχθρός του Θεού, δεν υπομένει. Αντιδρά και θυμώνει. Ένας άλλος στην Ήπειρο είχε επιδιορθώσει μια εκκλησία, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μόνος του έλεγε ότι δεν έκανε τίποτε παρά μια ψευτιά. Ταπεινολογία. Όταν του είπα «Όχι και ψευτιά, κάτι έκανες». Ω, πώς θύμωσε. Γιατί θύμωσε? Γιατί του είπε «Κάτι έκανες». Ενώ θα περίμενα να του πει ότι έκανες πολύ σπουδαίο πράγμα. Ο Άγιος, για να τον, ας πούμε, φέρει σε μια ισορροπία, του λέει «Μην τα υπερβάλλεις τα πράγματα, δεν έκανες και τίποτε, γιατί και αυτό ψέμα είναι. Κάτι έκανες». Αλλά απ' την άλλη δεν τον τρέφει και τον εγωισμό ότι έκανες κάτι σπουδαίο. Εκείνος θύμωσε, γιατί νόμιζε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο, άσχετα αν έλεγε ότι δεν έκανα τίποτε. Έκανα μια ψευτιά. «Εσύ θα τη διόρθωνες καλύτερα την εκκλησία», μου είπε. «Εγώ ξέρω από οικοδομές, δεν είμαι μαραγκός σαν και σένα». Έτσι, ο Άγιος Παΐσιος ήταν μαραγκός. «Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος». Άρχισε να καφιέται τώρα και για τον πατέρα του. «Θέλω να πω», λέει ο Άγιος, «μόνος του εύκολα ταπεινώνεται κανείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πραγματική ταπείνωση. Σχεδιάζεις κιόλας και λες και κάποια λόγια για να εντυπωσιάσεις τους άλλους ότι είσαι ταπεινός. Αλλά το θέμα δεν είναι
τι εντύπωση δημιουργείς στον άλλον με τα λόγια σου, αλλά τι είσαι ο ίδιος, τι φρόνημα έχεις μέσα σου, τι ιδέα έχεις για τον εαυτό σου και πόσο κόβεις το θέλημά σου και δέχεσαι και την αδικία και την άδικη παρατήρηση. Πόσο μάλλον που αυτός εδώ δεν δέχτηκε και αυτό που ήταν πραγματικότητα, το δίκαιο. Ο υπερήφανος δεν δέχεται ούτε τις δίκαιες παρατήρησεις. Γέροντα, ποια είναι η γνήσια η πραγματική ταπείνωση? Και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, όσο σε ταπεινώνει ο άλλος και το δέχεσαι, τότε έχεις πραγματική ταπείνωση. Γιατί η πραγματική ταπείνωση είναι η ταπείνωση στην πράξη, όχι στα λόγια. Όσο λοιπόν σε εξουδενώνει ο άλλος, σε κάνει σκουπίδι, τόσο φανερώνεσαι αν είσαι ταπεινός ή όχι. Αν δέχεσαι αυτά που σου λέγει και παραμένεις πράος και ήρεμος, τότε έχεις ταπείνωση πραγματική. Μια φορά ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ρώτησε τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί γύρω του, «Ποιος από εσάς δεν έχει υπερηφάνεια?» «Εγώ», είπε κάποιος. «Έλα εδώ εσύ που δεν έχεις υπερηφάνεια», του λέει. «Κόψε το μισό μουστάκι και πήγαινε στην πλατεία». Να κόψεις το μισό μουστάκι. «Α, αυτό δεν μπορώ να το κάνω», το απαντά. «Ε, τότε δεν έχεις ταπείνωση», του λέει. Ήθελε να πει ο Άγιος ότι χρειάζεται έμπρακτη ταπείνωση. Να μην σε νοιάζει δηλαδή πώς φαίνεσαι στους ανθρώπους. Γέροντα, εγώ όταν με πειράζουν, αντιδρώ. Και απαντάει ο Άγιος, «Δεν έχεις ταπείνωση, γι' αυτό αντιδράς». Είδες ο Αββάς Μωυσής τι ταπείνωση είχε. Όταν τον έκαναν ιερέα, ο Άγιος Μωυσής, σας θυμίζω, ήταν αρχιλιστής, αρχιγκάγκστερ θα λέγαμε. Και μετά από μια πολύ κακή ζωή που είχε, μετανόησε και βαφτίστηκε, ήταν και αβάφτιστος, τότε βαφτιζόταν και μεγάλοι άνθρωποι και έγινε και μοναχός. Και όχι μόνο, αξιώθηκε προς το τέλος της ζωής του να έχει και συνοδεία, αρκετούς πατέρες, να τους καθοδηγεί δηλαδή πνευματικά. Όταν στα νιάτα του, ας πούμε, είχε μετανοήσει και είχε αξιωθεί να γίνει και ιερέας, γιατί παρόλα τις κακές πράξεις που είχε κάνει και τα εγκλήματα, εφόσον βαφτίστηκε, εξαλείφθηκαν όλα. Οπότε μετά μπορούσε να γίνει και ιερέας. Ενώ ένας που έχει βαφτιστεί και μετά το βάφτισμα κάνει, ας πούμε, φόνο, έστω και ακούσιο ή, ας πούμε, κάνει ένα σαρκικό αμάρτημα, συζήσει, ξέρω εγώ, κάνει μια πορνεία, κάτι πριν το γάμο ή εκτός του γάμου, έτσι αυτός δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Ή μια γυναίκα που έχει κάνει κάτι τέτοια επίσης και δεν μπορεί να γίνει πρεσβυτέρα. Λοιπόν, ή αν ένας μπορεί να είναι καθαρός ο ίδιος, αλλά να μην καθαρεί η γυναίκα του, πάλι δεν μπορεί να γίνει ιερέας, λόγω της πρεσβυτέρας. Της υποψήφιας πρεσβυτέρας. Λοιπόν, αυτός επειδή βαφτίστηκε, μπορούσε να γίνει και ιερέας. Ήταν καθαρός. Και έγινε λοιπόν, και οι πατέρες σκέφτηκαν να τον δοκιμάσουν, να τον πειράξουν, για να δουν αν είναι ταπεινός. Μήπως τώρα, ας πούμε, που διορθώθηκε, ξέχασε την αμαρτωλότητά του και του έχει έρθει κάποια ιδέα ότι είναι κάτι σπουδαίο, αφού βαφτίστηκε και αφού είναι και ιερέας. Δηλαδή πήρε και αξίωμα μέσα στην Εκκλησία. Και τι έκανα λοιπόν. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα θέλησε να το δοκιμάσει και είπε στους κληρικούς, όταν μπει στο ιερό ο Αββάς Μωυσής, να τον διώξετε και μετά να πάτε από πίσω του να ακούσετε τι θα πει. Εντάξει, ήταν και μελαψός, ήταν μαυριδερός το δέρμα και αυτό τον λέγανε και έτσι... Αιθίωπα, γι' αυτό τον λέγανε Αιθίωπα, ο Άγιος Μωυσής ο Αιθίωπος. Μόλις λοιπόν μπήκε ο Αββάς Μωυσής στο ιερό, τον έδιωξαν. «Βρε κατάμαυρε», του είπαν, «τι ζητάς εδώ πέρα?» Και τι είπε εκείνος, μουρμούρισε, «έχουν δίκιο. Τι δουλειά έχω εδώ μέσα εγώ, ο κατάμαυρος? Αυτοί είναι άγγελοι. Εγώ είμαι κατάμαυρος από αμαρτίες». Το πήρε πνευματικά. Αυτοί πήγαν να τον κοροϊδέψουν, ας πούμε, για το χρώμα του. Όχι μόνο δεν θύχτηκε, όχι μόνο δεν θύμωσε, όχι μόνο δεν είπε «γιατί με μιλάτε έτσι και εγώ παπάς είμαι σαν και εσάς», αλλά είπε «δίκιο έχουνε, εγώ δεν είμαι
άξιος να είμαι εδώ με αυτούς τους αγγέλους. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έτσι θεωρούσε τον εαυτό του. Γέροντα, μπορεί κάποιος να είναι πράος και να μην αντιδρά όταν το βρίζουν, αλλά να μην έχει ταπείνωση? Να και ένα ερώτημα άλλο. Σπουδαίο και αυτό. Ο ταπεινός άνθρωπος, λέει ο Άγιος, είναι και πράος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσοι είναι πράοι είναι και ταπεινοί. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αν είσαι αληθινά ταπεινός, σίγουρα θα είσαι πράος. Αλλά αν είσαι πράος, μπορεί να είσαι εξωτερικά πράος, αλλά μέσα σου να μην είσαι ταπεινός. Στην πραότητα πρέπει να υπάρχει και η ταπείνωση. Γιατί αν δεν υπάρχει, μπορεί να φαίνεται κανείς εξωτερικά πράος, αλλά μέσα του να είναι γεμάτος υπερηφάνεια και να λέει: αυτοί είναι βλαμμένοι, ας τους να λένε. Δηλαδή τους περιφρονεί τους άλλους. Οπότε σου λέει: εγώ θα ασχοληθώ με αυτούς, σιγά μη χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Έτσι και φαίνεται εξωτερικά ατάραχος, πράος. Αλλά αυτό δεν είναι καρπός ταπείνωσης, είναι καρπός αλαζονίας, έπαρσης, υπερηφάνειας. Επειδή τους άλλους θεωρεί τυποτένιους, σκυλιά, έτσι ανάξιους να ασχοληθεί μαζί τους, γι' αυτό και δεν ταράζεται. Σαν εκείνο το μοναχό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που τον έβλεπαν οι πατέρες να μην αντιδρά καθόλου όταν το έκαναν παρατηρήσεις ή τον μάλωναν. Αλλά όλη η ζωή του δεν τους πληροφορούσε. Τον βλέπανε ατάραχο, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά, δεν τους ανάπαυε κάτι. Γι' αυτό μια φορά τον ρώτησαν: καλά, όταν σε μαλώνουμε, τι λογισμό έχεις και δεν μιλάς? Και εκείνος απάντησε: λέω από μέσα μου, από μέσα του έλεγε, ας τους, ξώα να είναι. Τους περιφρονούσε δηλαδή. Τους καταφρονούσε. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Αυτοί είναι για πέταμα. Είναι ξώανα. Πώς είναι τα, ας το πούμε, τα παραπεταμένα, τα γάλματα, ξέρω, τα κούφια πράγματα, τα νεκρά πράγματα. Το παν είναι η καρδιακή ταπείνωση. Γέροντα, μπορεί να ταπεινώνεται κανείς σκεπτόμενος λογικά χωρίς να ταπεινώνεται καρδιακά? Δηλαδή, με τη σκέψη του, ας πούμε, να ταπεινώνεται, να έχει ταπεινές σκέψεις, αλλά η καρδιά του να μην είναι ταπεινή. Και απαντάει ο Άγιος: παλιά τα μοναστήρια και πολλά σπίτια είχαν πολύ χαμηλές πόρτες και έπρεπε να κανείς να σκύψει για να περάσει. Αν δεν έσκυβε, χτυπούσε το κεφάλι του. Έτσι και τώρα και σε μερικούς ναούς που είναι και από τα χρόνια έτσι της τουρκοκρατίας, η πόρτα είναι πολύ χαμηλή και πρέπει να σκύψεις, αλλιώς θα χτυπήσει το κεφάλι σου. Ακόμα και στους Αγίους Τόπους, αν πάρει κανείς στη Βιθλέμ, θα δει εκεί πόσο χαμηλή είναι η πόρτα. Αυτό βέβαια ήταν σκόπιμο, γιατί έμπαιναν οι Οθωμανοί με τα άλογά τους μέσα. Γι' αυτό και οι πατέρες έφτιαξαν χαμηλή την πόρτα του μοναστηρικού εκεί στη Βιθλέμ. Λοιπόν, αλλά και τα σπίτια, λέει ο Άγιος, παλιά, επειδή είχαν χαμηλές πόρτες, έπρεπε να σκύψεις για να μπεις μέσα στα σπίτια αυτά. Έτσι το μπόι του καμπτόταν λίγο και το κεφάλι του έβαζε μυαλό, ώστε να προσέχει άλλη φορά για να μην σε καταβέτε και ρεζιλεύετε. Με αυτό το παράδειγμα θέλω να πω ότι όταν ταπεινώνεται κανείς με τη λογική, είναι ίσα ίσα για να μην σπάσει το κεφάλι του και χάνει την υπόλοιψή του. Να, προχθές ήρθε μια αδερφή και μου λέει: γέροντα, μου είπε η γερόντισσα ότι όταν ψάλω, καμαρώνω τη φωνή μου και από τότε το έχω στο νου μου και προσπαθώ να ψάλω πιο ταπεινά. Κατάλαβες αυτό που σου είπε η γερόντισσα, της λέω. Χρειάζεται να αισθανθείς αυτή την αδυναμία σου και να θελήσεις να απαλλαγείς από αυτή. Γιατί αν η προσπάθειά σου να μην καμαρώνεις τη φωνή σου είναι μόνο εξωτερική, απλώς για να μην σου ξανακάνει παρατήρηση η γερόντισσα, τότε μπορεί να φτάσεις να καμαρώνεις όλο τον εαυτό σου. Δηλαδή, η πηγή του μολυσμού, της υπερηφάνειας, δεν είναι ο εγκέφαλος, είναι η καρδιά. Αν δεν καθαρίσει η καρδιά,
τότε μπορεί ο όλος άνθρωπος να είναι μολυσμένος. Μπορεί εγκεφαλικά να κάνεις ταπεινούς λογισμούς, αλλά αυτό είναι ίσα ίσα για να μην σου κάνουν παρατήρηση οι άλλοι, έτσι, οι πνευματικοί άνθρωποι, για να φαίνεσαι προς τα έξω εντάξει και να μην σπάς το κεφάλι σου, όπως λέει ο Άγιος. Αλλά όμως το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι και μέσα σου να καθαριστείς και όλος ο άνθρωπος να είναι καθαρός, και αυτό γίνεται όταν καθαριστεί η καρδιά. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, οι πονηροί λογισμοί, οι αισχροί βλάσφημοι, η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, η έπαρση, η αλαζονία κλπ. Βγαίνουν από την καρδιά. Η καρδιά είναι η πηγή του μολυσμού. Αν δεν καθαριστεί η καρδιά, δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι καθαρός και να ευχαριστεί στο Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος της λέει εδώ πέρα, αν δεν προσέξεις, μπορεί να γλιτώνεις την παρατήρηση της γερότησας λόγω του ψαλσίματος, επειδή έτσι συμμαζεύεσαι με τη λογική ως προς αυτό, αλλά η καρδιά σου είναι η πηγή του μολυσμού και μπορεί μετά να φτάσεις να καμαρώνεις όλο σου τον εαυτό, εάν δεν καθαρίσεις την καρδιά σου. Γιατί όσο αφήνει κανείς ανεξέλεκτο ένα πάθος, τόσο αυτό αυξάνεται, μεγαλώνει. Όπως ο Ιούδας που άφησε ανεξέλεκτο το πάθος της φιλοχρηματίας και έφτασε στην τέλεια, θα λέγαμε, φιλαργυρία που πρόδωσε και το διδάσκαλό του. Γέροντα, ενώ φέρνω ταπεινούς λογισμούς, στο βάθος μέσα μου υπάρχει μια αυτοεκτίμηση. Έχω μια ιδέα έτσι καλή για τον εαυτό μου. Τον εκτιμώ. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Και τι απαντάει ο Άγιος? Εσύ, λέει, φέρνεις στο νου σου ταπεινούς λογισμούς. Αλλά αυτοί οι λογισμοί δεν αγγίζουν την καρδιά σου. Αν άγγιζαν την καρδιά σου, θα σε αλλίωναν εσωτερικά με την καλή έννοια και θα ήσουν άγγελος. Το παν είναι η καρδιακή ταπείνωση. Τι λέει ο Βασισάκ? Ο αληθινά ταπεινός δεν ψάχνει με το νου του να βρει τρόπους να ταπεινωθεί, αλλά είναι πραγματικά ταπεινός κατά την καρδία. Έχει μέσα του εδρεωμένη την μικρή ιδέα, την μηδενική ιδέα για τον εαυτό του, ότι είναι το τίποτα. Δεν ψάχνει να βρει τρόπους να ταπεινωθεί, να λέει λέξεις, προτάσεις, προσευχές, τέλος πάντων για να έχει μέσα του ένα φρόνημα ταπεινό. Έχει γίνει, θα λέγαμε, βίωμα, ένα με τη φύση του, το ταπεινό φρόνημα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό ας ευχηθούμε να έχουμε κι εμείς, να έχουμε αυτή την καρδιακή ταπείνωση για την οποία μιλάει ο Άγιος. Το δέθεο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό. Amen.